Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Είμαι λοιπόν εδώ σήμερα με ένα βιντεάκι που μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ στο Instagram. Όσοι δεν με ακολουθείτε στο Instagram θα βρείτε link στο κουτί της περιγραφής για να με ακολουθήσετε και να μην χάσετε κανένα από τους ζουμερούς διαγωνισμούς που κάνω στο Instagram, γιατί εκεί ανεβάζω συνέχεια πραγματάκια, έχουμε συνεχή επικοινωνία, οπότε θα με βλέπετε και πιο συχνά. Να σας πω πως έβαλα poll 2 φορές για αυτό το βιντεάκι και τις 2 φορές κέρδισαν τα καλλιτικά από Jumbo. Εγώ έχει 4 μήνες που αγόρασα αυτά τα καλλιτικά, μπορεί να έχει και 5, και όμως δεν προλάβα να το ετοιμάσω. Επίσης να πω ότι πήγα μάλλον λάθος μέρα παραλαβής, γιατί δεν είχε τίποτα από όλα όσο ήθελα να πάρω. Είχε ελάχιστα προϊόντα, να φανταστείτε δεν είχε καν bronzer και πούδρα. Δεν είχε καν εκείνη την τριπλή παλέτα που έχω δει ότι έχουν δοκιμάσει πολλά άτομα εδώ στο YouTube. Είχε ελάχιστη ποικιλία στα κραγιόν, δηλαδή 2-3 αποχρώσεις. Είχε πάρα πολύ λίγα πραγματάκια γενικά. Οπότε δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα full face. Αλλά όσα έχω αγοράσει, όσα πήρα, θα τα δοκιμάσουμε και θα σας πω αν μου άρεσαν ή αν όχι. Επίσης κάτι τελευταίο, να πω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω τα εργαλεία που είχε από Jumbo. Θα χρησιμοποιήσω δικά μου πινέλα και δικό μου σφουγγαράκι, γιατί ό,τι είδα εκεί δεν μου γέμισε καθόλου το μάτι. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα κακό εργαλείο, γιατί αν απλώσεις οποιοδήποτε foundation με ένα κακό εργαλείο, δεν πρόκειται να πλωθεί σωστά. Οπότε δεν ήθελα να δικήσω τα προϊόντα με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Βρήκα προϊόντα από 2 brands στο κατάστημα, από τα Moda και από τα Victoria Silk Touch. Και επειδή έχω δει σε πολλά βιντεάκια που έχουν κάνει άλλα κορίτσια ότι τους γράφουν μη χρησιμοποιείτε κινέζικες και τα λοιπά. Παιδιά, δεν είναι κινέζικα. Τα Victoria Silk Touch είναι από τη Βουλγαρία και τα Moda είναι από την Τουρκία. Φτιάχνονται εκεί. Οπότε δεν είναι κινέζικα. Έχω βρει foundation, αλλά δεν σκοπεύω να το βάλω ούτως ή άλλως στη φράντζα. Να σηκώσω φράντζα και να βάλω foundation. Δεν το κάνω ούτως ή άλλως ποτέ. Οπότε πρώτα θα ξεκινήσω με τα φρύδια, γιατί δεν μπορώ να βλέπω το φρύδι μου εγώ έτσι, τρελαίνομαι. Και αυτό που πήρα είναι από Moda. Είναι αδιάβροχο όπως λέει. Και είναι το ΕΒ04, νομίζω. Ήταν το πιο σκούρο χρωματάκι που μπόρεσα να βρω. Και για να δούμε τι δουλίτσα θα κάνει. Ας το χτενίσω κιόλας πρώτα, γιατί έχει χτενάκι στο καπάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί τα δικά μου είναι πολύ ακατάστατα σαν φρύδια, οπότε χρειάζομαι κάτι τέτοιο. Γράφει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει κανένα θεματάκι στο να γράψει. Γράφει εύκολα. Έχω συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιώ μηχανικά μολύβια για τα φρύδια. Δεν χρησιμοποιώ τα κλασικά, τα ξύλινα που θέλουν ξύσιμο, αλλά μπορώ να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο μολυβάκι, παιδιά. Δεν έχει κανένα θέμα. Πολύ καλή απόδοση. Τώρα εντάξει, εννοείται πως δεν θα κάνω και την τέλεια δουλειά, την πολύ προσεγμένη, αλλά νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Γράφει πολύ εύκολα και μαλακά. Είναι μαλακή η μύτη του. Δεν με γρατζουνάει. Γενικά που τη βλέπω μου κάνει εύκολη τη ζωή. Παιδιά, εγώ με το μολύβι φρυδιών εντυπωσιάστηκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σηκώνω μανίκια και είμαι έτοιμη για το foundation, όπου είναι από Victoria Silk Touch, η απόχρωση 02. Δυστυχώς δεν γράφει την απόχρωση επάνω στη συσκευασία. Τη γράφει επάνω σε αυτό εδώ το πλαστικό. Και αν το πετάξεις μετά δεν ξέρεις τι νούμεράκι πήρες. Είχα ένα μικρό θεματάκι να επιλέξω την απόχρωσή μου. Θεωρώ ότι είναι ίσως αυτή, είναι σίγουρα πιο σκούρα από μένα, αλλά η 01 μου φαίνεται σχεδόν άσπρη. Λοιπόν, ας το ανακοινήσουμε λίγο και ας βάλουμε στο χέρι. Είναι αρκετά λεπτόρευστο. Έχει μία πολύ κακή μυρωδιά. Πολύ κακή μυρωδιά και εμένα δεν μου αρέσει να μυρίζουν τα foundation καθόλου. Δεν θέλω να μυρίζουν. Αυτό δεν μυρίζει κάποιο άρωμα, να πεις ότι μυρίζει άρωμα ή μυρίζει λουλούδια ή μυρίζει κάτι τέλος πάντων. Μυρίζει πολύ κακό. Δεν μυρίζει κάτι καλό. Δυστυχώς. Δυστυχώς, η μυρωδιά είναι εντάξει, όλα τα λεφτά. All the money η μυρωδιά. Πω. Γιατί βρε παιδί μου, μυρίζεις έτσι, γιατί. Κάλυψη. Κάλυψη εγώ δεν βλέπω. Θα βάλω και άλλη στρώση. Θα το διακινδυνέψω. Πω, τι μυρωδιά είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη στρώση, μπας και καλύψει κάτι. Είναι πολύ ελαφρύ. Δεν ξέρω, να φταίει το beauty blender. Δεν πιστεύω, αλλά
Να δοκιμάσω με το χέρι μου. Κάτι που δεν κάνω ποτέ βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Όχι. Ούτε με το χέρι. Οξυδώθηκε κιόλας πάρα πολύ. Ήταν που ήταν πιο κίτρινο από μένα, έγινε ύκτερος. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η μυρωδιά με έχει τρελάνει. Δεν είναι καθόλου καλή μυρωδιά και κάλυψη δεν βλέπω και αποτέλεσμα δεν βλέπω. Και θα παρατήσω τη φάση foundation, όχι. Και αφού αρκετά απελπιστήκαμε με το foundation, πάμε στο concealer όπου είναι από Moda αυτή τη φορά και πήρα την απόχρωση 03, ήταν η μόνη απόχρωση που μπόρεσα να βρω στο κατάστημα. Είναι σίγουρα σκούρη. Καλά, είναι σίγουρα πάρα πολύ σκούρη, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς θα την κάνουμε την προσπάθειά μας. Θα βάλουμε. Νομίζω ότι τα χρώματα είναι τραγικά. Αχ, παιδιά, και η μυρωδιά από αυτό δεν υπάρχει. Αυτό μου θυμίζει. Μου θυμίζει πατσουλί. Δεν ξέρω. Είχατε μυρίσει ποτέ από τη γιαγιά σας αρωματάκι πατσουλί? Μου θυμίζει κάτι σαν πατσουλί. Έχει και αυτό ένα πολύ κακό άρωμα. Απλώνεται όμως ωραία. Ίσως αν ήταν η σωστή απόχρωση. Εν τω μεταξύ, επειδή η κάμερα τα δείχνει όλα λίγο πιο φωτεινά και από τα φώτα εδώ, δεν μπορείτε να καταλάβετε το μεγαλείο της κάλυψης και των χρωμάτων που βλέπω εγώ εδώ πέρα, το οποίο είναι άστανα πάνω. Επίσης, κάτι που σίγουρα συμβαίνει, είναι πως μου τσούζει τα μάτια. Νιώθω ότι αυτό το άρωμα μου τσούζει τα μάτια. Την κάμερα, όπως βλέπω, η κατάσταση φαίνεται πολύ καλύτερη. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο καλύτερη. Εντάξει, έχει απλωθεί, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το χάλι το μαύρο, αλλά σίγουρα δεν έχει την απόδοση που εγώ θα ήθελα. Σίγουρα θα ήθελα να είναι καλύτερες οι αποχρώσεις, δηλαδή δεν πέτυχα αποχρώσεις που μου κάνουν, αλλά δεν είχα και επιλογές, δυστυχώς. Και επίσης, αυτή η μυρωδιά, με κάθε εισπνοή, έρχεται ο θάνατος. Θα περάσω τώρα στο ρουζάκι, όπου πήρα από Victoria Silk Touch. Αχ, να ψάξω εδώ στα χαρτάκια, να μην πας και το βρω. Είναι το 304. Εδώ νομίζω φαίνεται καλά, δεν την καίει το φως. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη απόχρωση. Μου φαίνεται ότι έχει και λίγο λάμψη μέσα. Αυτό μυρίζει ευχάριστα. Ναι, έχει λίγο λάμψη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρουζάκι αυτό, παιδιά. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Στο πώς είναι η λάμψη του, μου θυμίζει λιγάκι το κοραλίστα από Benefit. Έχει αυτού του είδους τη λάμψη. Δηλαδή με αυτό εδώ το καλοκαίρι δεν βάζεις σίγουρα highlighter. Το ρουζάκι μπορώ να πω ότι είναι ωραίο. Μου άρεσε και θεωρώ και τη μυρωδιά του πολύ ευχάριστη. Τα μάτια μου ακόμη καίνε από το concealer. Ελπίζω όταν θα τελειώσει αυτό το βίντεο να έχω μάτια. Λοιπόν, το ρουζάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει λάμψει αρκετή. Σας είπα ότι μου θυμίζει πάρα πολύ το κοραλίστα από Benefit. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο ρουζάκι. Μου άρεσε, καλή απόδοση και πολύ ωραίο το χρωματάκι. Πάμε στο highlighter που είναι και αυτό από Victoria Silk Touch και είναι, καθίστε να βρω την απόχρωση γιατί κάπου εδώ την είχα σίγουρα. Είναι το Vanilla Spark. Δεν είναι βασικά και κάποια άλλη απόχρωση. Μυρίζει ακριβώς η ίδια με το ρουζάκι. Ωραίο άρωμα, δεν έχω κανένα θέμα. Και είναι ωραίο. Δεν είναι κακό. Είναι τούμπανο βασικά. Και είναι και duochrome. Απίστευτο. Βέβαια, με αυτό το πινέλο δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο, γιατί είναι αρκετά πουδρένιο. Αλλά ίσως θέλει καλύτερα το βεντάλια που έχω, που το απλώνει λίγο καλύτερα. Θα το βοηθήσω λίγο να απλωθεί με το πινέλο από το ρουζ. Παιδιά, το highlighter είναι duochrome, κάνει μέσα και χρυσό ηρωδισμό. Φαίνεται και εδώ το πόσο ωραίο είναι. Είναι τούμπανο το χρώμα του, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, το χρώμα του δεν υπάρχει. Τώρα θα περάσουμε στα μάτια, όπου πήρα αυτή την τριπλή παλετίτσα και αυτό γιατί δεν βρήκα τις μεγάλες παλέτες. Σας είπα, ήταν μια πολύ κακή μέρα παραλαβής για τα τζάμπο εκείνη που πήγα. Βρήκα λοιπόν μόνο αυτές τις τριπλές και πήρα μια παλέτα που θα χρησιμοποιούσα σε καθημερινή βάση με πολύ ωραία γήινα χρώματα. Έβαλα όμως βάση στα μάτια μου, έβαλα τη βάση από MAC που βάζω πάντα σε όλες μου τις σκιές, οποιαδήποτε σκιά και να χρησιμοποιήσω. Οπότε γιατί να μην βάλω και εδώ, δεν έπρεπε να το αδικήσω έτσι το προϊόν και θα απλώσω αυτήν εδώ την απόχρωση σε όλο το κινητό βλέφαρο. Ωραία αποδοσούλα, πολύ ωραία αποδοσούλα, δεν μπορώ να πω. Όπως καταλαβαίνω και οι τρεις είναι λίγο μεταλλικές. Κάνουν έτσι λίγο μέσα. Είναι ωραία σκιά. Δεν είναι καθόλου κακή. Δεν μυρίζει κάτι αυτή εδώ. Πολύ ωραία. Μου αρέσει. Για να δοκιμάσουμε λίγο να βάλουμε και πιο σκούρο στη γωνία. Λοιπόν, με το μπλεντάρισμα καταλαβαίνω ότι ενώνονται οι σκιές και δεν ξεχωρίζουν με τίποτα τα χρώματα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό που σας είπα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τρομερά κακό. Σίγουρα δεν είναι η σκιά που θα χρησιμοποιούσε ένας επαγγελματίας για να βάψει κάποιον. Σίγουρα δεν είναι φάση να τάσα ντενάνα. Αλλά για να βγεις για ένα καφέ και να βάλεις έτσι ένα χρωματάκι, βρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι κακό. Έχει καλή απόδοση, μπορεί με το μπλεντάρισμα να φαίνονται όλα ίδια, να γίνονται όλα τα χρώματα ένα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι όχα μαν κακή σκιά. Καλή είναι. Περνάμε τώρα στη μάσκαρα που είναι από Victoria Silk Touch, το Black, νομίζω το νούμερο ένα το Black είναι. Έχει ένα αρκετά κοντό χοντρό βουτσάκι, δεν μυρίζει κάτι φοβερό, κάτι ενισχυτικό τουλάχιστον. Καλή δουλίτσα κάνει. Δεν είναι κακή. Καλή είναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι καθόλου κακή. Φορτώνει λίγο παραπάνω προϊόν εδώ και θέλει να το σκουπίσετε πάνω στη μάσκαρα, αλλά δεν είναι κακό. Μου τζουρώθηκα κιόλας. Ξέρω να βάζω απόλυτα μάσκαρα όμως. Θα έλεγα ότι το προϊόν είναι λίγο για μάσκαρα που την έχω ανοίξει τώρα. Είναι πολύ πηχτό. Συνήθως έχω συνηθίσει να ανοίγω μια μάσκαρα και να είναι πολύ αραιό και να περιμένεις να περάσουν λίγες ημέρες χρήσης για να γίνει πιο σφιχτό το προϊόν. Αυτό είναι από την αρχή πολύ σφιχτό. Όπως λέει, είναι η συγκεκριμένη, είναι για έξτρα όγκο. Δεν είναι όγκο. Δεν είναι όντως όγκο. Απλά αυτό δεν μου αρέσει που είναι τόσο πηχτό από την αρχή. Νιώθω ότι είναι αρκετά στεγνή. Αλλά όχι ότι είναι κακή. Έχει δώσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες, αρκετά εντυπωσιακό και για πιο βραδινό. Δεν θα λέγω ότι είναι μόνο για πρωινό, είναι και για πιο βραδινό. Έβγαλα το λιποζάν μου και θα περάσουμε στο τελευταίο βήμα που είναι το υγρό κραγιόν. Έχω ακούσει καλά λόγια για τα υγρά κραγιόν από Victoria Silk Touch. Για να δούμε. Ωραίο αρωματάκι. Μυρίζει κάτι σαν καραμέλα. Πολύ ωραίο το άρωμα. Η απόχρωση που πήρα είναι η απόχρωση του πεθαμένου, ξεκάθαρα. Είναι ένα nude πεθαμενή. Δεν θα το αδικήσω μόνο και μόνο για την απόχρωση. Θα προσπαθήσω να του κάνω μια σωστή εφαρμογή. Αλλά σίγουρα έχω πάρει μια απόχρωση πεθαμενή. Πόσο κακή είναι η απόχρωση που πήρα. Γιατί τα έκανα αυτά. Να του το δώσω όμως ότι έχει πολύ καλή απόδοση χρώματος. Καλό πινελάκι για την εφαρμογή και βγαίνει λίγο πιο ανοιχτό βασικά το χρώμα από ότι είναι εδώ, αλλά βγαίνει τέρμα οπακ, δηλαδή δεν διαφανίζει ούτε καν στα μπούλες. Μπήκε ωραία το χρώμα, μπήκε πάρα πολύ ωραία. Πολύ μου αρέσει, μου άρεσε το κραγιόν, λάθος τελείωσε η απόχρωση, αλλά σαν κραγιόν είναι πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται ότι αφαίρεσα το κραγιονάκι, γιατί παιδιά δεν μπορούσα να με βλέπω με το χρώμα το πεθαμενή, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν λοιπόν η απόχρωση 02 και ανακεφαλαιώντας να σας πω λίγο για όλα τα προϊόντα, να σας πω ότι το κραγιονάκι για μένα ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ καλή απόδοση, πολύ ωραία αίσθηση, πολύ ωραία εφαρμογή, είναι πολύ καλό το κραγιονάκι. Σίγουρα είναι όχι για μένα το χρωματάκι το συγκεκριμένο,
αλλά πάρα πολύ καλό σαν κραγιόν. Το μολύβι για τα φρύδια μου άρεσε υπερβολικά, δεν είναι η απόχρωση ακριβώς των φρυδιών μου, τα δικά μου φρύδια είναι πιο σκούρα, αυτό κοκκινίζει λίγο. Και επειδή βάφω μαύρα τα μαλλιά μου, φαίνεται ακόμη πιο έντονο το κοκκίνισμα. Φαίνεται κιόλας εδώ, αν με δείτε, ότι είναι πιο κόκκινο. Εγώ βάζω πολύ πιο σκούρη απόχρωση. Αλλά είναι πολύ καλό σαν μολύβι, πολύ μαλακό, κάνει τέλεια τη δουλειά του. Και πόσο είχε, 1 ευρώ να είχε, 1,5, δεν θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το ντουζάκι μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Δεν έχω να πω πολλά. Ωραία απόδοση, ωραία λάμψη, πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, ειδικά για το καλοκαίρι. Το highlighter νομίζω θα συμφωνήσετε πως αποτέλεσε την έκπληξη για σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, είναι duochrome, είναι αρκετά πουδρένιο. Τέλεια απόδοση, τέλεια λάμψη. Δεν του το είχα, δεν το περίμενα. Πολύ ωραίο highlighter. Η παλετίτσα για μένα δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δεν ήταν κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά κάνει τη δουλειά της. Για ένα καθημερινό μακιγιάζ που απλά θα βάλεις μία-δύο σκιούλες και θα βγεις, είναι πολύ ωραία. Δεν είναι κάτι που θα προτιμούσα εγώ να βάλω, αλλά δεν είναι και κακή, δεν είναι κάτι κακό, κάτι φοβερό, κάτι τρομερό. Είναι μια καλή παλετίτσα σκιών για να παίξεις. Η μάσκαρα μου άρεσε. Αρκετά καλή, δίνει όντως όγκο, δίνει όντως αρκετό μήκος και όγκο. Είναι και για βραδινό αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο για πρωινό. Αν το χτίσεις παραπάνω κάνει μεγαλύτερο, κάνει πιο έντονο το αποτέλεσμα. Απλά τη βρήκα αρκετά στεγνή, για μάσκαρα που την ανοίγεις τώρα πρώτη φορά ήταν πολύ στεγνή. Δεν θέλω να ξέρω πώς θα γίνει αν περάσει και κανένας μήνας, ας πούμε. Θα στεγνώσει μάλλον ακόμη περισσότερο. Και τελειώνουμε με τα δύο που για μένα ήταν τα χειρότερα προϊόντα και σε αυτό έφταιγε περισσότερο το άρωμά τους. Ήτανε και το foundation αλλά και το concealer. Τα μάτια μου τσούζουν απίστευτα από το concealer. Δεν έχουν σταματήσει να τσούζουν. Δεν υπάρχει αυτό το άρωμα. Είναι πάρα πολύ κακό και στα δύο αυτά προϊόντα. Πολύ έντονο. Και νιώθω γενικά κάτι... κάτι τραβηγματάκια, κάτι ξυσίματα. Δεν είναι η ιδέα μου, γιατί έχει αρκετή ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Οπότε αρχίζει και γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό. Και πολύ έντονο και το τσούξιμο στα μάτια μου, οπότε αυτά τα δύο δεν μου άρεσαν καθόλου. Αυτά λοιπόν από μένα. Θέλω να μου πείτε και εσείς ποια προϊόντα έχετε δοκιμάσει από τα Jumbo και σας άρεσαν. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά και δεν σας άρεσε καθόλου. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο και σας δημιούργησε πρόβλημα ή σας άρεσε πάρα πολύ και το χρησιμοποιείτε καθημερινά και είναι για σας το αγαπημένο προϊόν μακιγιάζ. Επίσης θέλω κάτι να μου πείτε και ιδέες για άλλα βίντεο που θέλετε να κάνω. Σας αφήνω να βγάλω αυτό το foundation γιατί νομίζω ότι αρχίζει και με επηρεάζει και στη γεύση. Ελπίζω να είμαι ζωντανή μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο γιατί με βοηθάει πολύ, αλλά και εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει ήδη. Ακολουθήστε με στο Instagram και δεν θα χάσετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά πολλά σε όλους.